Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας Faces. Και σήμερα πραγματικά έχουμε δύο πρόσωπα μαζί μας και είμαι ευτυχής που θα σας παρουσιάσω σε λίγο δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είναι η δήμαρχη της κατεχόμενης Κερίνιας, ο κύριος Γλάφκος Καριόλου, καθώς επίσης και ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κανθούς, ο κύριος Σάβας Σαβίδης. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας και στο Λονδίνο γενικά. Είστε για λίγες μέρες εδώ. Σημαντική η παρουσία σας. Πολλές από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, καθώς επίσης και στις εκδηλώσεις του Θεάτρου Τέχνης στην εβδομάδα Κύπρου. Βρισκόμαστε προς το τέλος τώρα και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε αρκετά να μας πείτε όσον αφορά τις εντυπώσεις σας και πώς βρίσκετε τον κόσμο εδώ, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα επαναλάβω αυτό που είπα και στον κύριο Δήμαρχο της Κερίνιας στη συνάντησή μας στον LGA, ότι οι Κύπροι του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα οι Κύπροι της Αγγλίας, του Λονδίνου εδώ που τους ξέρω καλά, είναι πιο Κύπροι από τους Κύπριους της Κύπρου. Αυτό αισθάνομαι δηλαδή και το λέω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Καταρχήν, πριν προχωρήσω, θα ήθελα έτσι, αν έχετε εγκαλωσία, να μας πείτε λίγα λόγια ο καθένας για τον εαυτό σας και λίγα λόγια για τον Δήμο τον οποίο εκπροσωπείτε και υπηρετείτε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαβίδη. Εκπροσωπώ τον Δήμο Ακαθούς. Μπαίνω τώρα στον 7ο χρόνο της θητείας μου. Ο Δήμος Ακαθούς είναι ένας από τους πιο παλιούς Δήμους της Κύπρου, όπως και περισσότεροι από τους κατεχόμενους Δήμους. Είναι ο μικρότερος σε μέγεθος, αλλά ίσως είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Κύπρου, όχι μόνο των κατεχόμενων, αλλά γενικά, διότι έχει 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Εκείνο που τον διακρίνει είναι ότι είναι ο μοναδικός Δήμος της Καρπασίας. Ενώ η Χερσόνησο της Καρπασίας έχει πιο μεγάλες κοινότητες και κομοπόλεις, όπως είναι η Γαλούσα, το Ριζοκάρπασον, το Τρίκομο, η Ακαθού έγινε το 1908 Δήμος, διότι έπεισε τον τότε κυβερνήτη ότι μπορεί να συντηρήσει δήμαρχων, δημοτικό συμβούλιο και δημοτικές αρχές. Η Ακαθού είναι γνωστή ιδιαίτερα για την εκκλησία του Χρυσοσότηρα, που τέτοιες μέρες ήταν οι μεγάλες προετοιμασίες για τις 5, 6 και 7 του Αυγούστου, που συνέρεαν από όλα τα μέρη της Κύπρου να προσκυνήσουν τη χάρη του. Δυστυχώς, εδώ και 39 χρόνια είναι βουβός και αλειτούργητος, γιατί οι κουβαλητοί της Άγκυρας τον έχουν μετατρέψει σε τζαμί. Οι Ακαθιώτες εδώ στην Αγγλία έχουν ρίζες, διότι από το 1953 έχουν ιδρύσει το Anglo-Akathu Aid Society, που βρίσκεται στο Holloway Road. Εγώ, όσον και φαίνεται παράξενο, έχω γεννηθεί στην Αγγλία. Έτσι. Και έχω φύγει όταν ήμουν 6 χρονών. Και πήγα, μεγάλωσα στην Κύπρο, σπούδασα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και όταν λέω εξωτερικό, εννοώ την Αγγλία. Έχω πτυχίο νομικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στο London School of Economics and Political Science. Κύριε Δήμαρχε, η έκταση, όπως είπατε, του Δήμου Ακανθούς είναι τεράστια. Όσον αφορά τον αριθμό των Ακανθιωτών, υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας δίνουν όσον αφορά τους εντόπιους εκεί και τους άλλους? Σίγουρα τώρα στην Ακαθού δεν κατοικεί κανένας Ακαθιώτης λόγω της κατοχής. Τα 90% είναι έπικοι από την Ανατολία και τα 10% Τουρκοκύπροι. Οι Ακαθιώτες το 1974 ήταν γύρω στους 1.800 που έμεναν στην Ακαθού. Όμως οι Ακαθιώτες είχαμε και αρκετούς απόδημους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και έχουμε. Είμαστε όλοι γύρω στις 5.000 πρόσφυγες και απόδημοι. Μάλιστα. Οι περισσότεροι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γνωστό ότι η Ακαθού ήταν κεφαλοχώρη, γιατί ήταν το πρώτο χωριό στην παραγωγή χαρουπιών και ελαιολάδου και είχε πολλά εισοδήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που επίσης ο τότε κυβερνήτης να ανακηρύξει την Ακαθού σε Δήμο. Εγώ, αν χωρώ στην 11η, είμαι ο 11ος Δήμαρχος της Ακαθούς. Έτσι.
Πολύ ωραία. Έχετε τακτικές επαφές με τους ομπόδιμους, έτσι, ο σύνδεσμος εκεί σίγουρα, και το Δημαρχείο έχουν... Σίγουρα, ναι, έχουμε επαφές και φέτος θα γιορτάσουν τα 60 χρόνια από την ίδρυσή τους εδώ στο Λονδίνο. Mm-hmm. Διότι οι Ακαθιώτες, όπως και οι περισσότεροι Κύπροι, είναι τοπικιστές, θα έλεγα, με την καλή του όρου έννοια. Mm-hmm. Δεν ξεχνούν τις ρίζες τους, τις παραδόσεις τους, τα ήθη και έθιμά τους. Και μπορώ να πω ότι είναι υπερήφανοι που είναι Ακαθιώτες. Ήταν μια θρησκευόμενη κοινότητα και είναι ακόμα, αφού εκτός από την εκκλησία του Χρυσοσότηρα έχει ακόμα 23 εξοκλήσεις. Μάλιστα. Ένα σημαντικό όσον αφορά την εκκλησία σας, έχει δύο καμπαναριά. Έχει δύο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Είναι η μόνη εκκλησία, νομίζω, στην Κύπρο που έχει δύο καμπαναριά. Έχει δύο καμπαναριά και θα είμαστε ευτυχείς, έστω και το ένα, να χτυπήσει χαρμόσυνα, καλώντας όλους τους Ακαθιώτες στις πατρογονικές εστίες, γιατί νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν έχουν καμία μα καμία θέση στην Κύπρο. Μπορεί με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες να έχουμε αρκετά κοινά, να έχουμε κοινή πατρίδα, μια πατρίδα που χωρά όλους μας και δεν πρέπει να διχοτομηθεί, αλλά οι Τούρκοι πρέπει να φύγουν και ο στρατός κατοχής, αλλά και οι έπικοι. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε της Κερίνιας, και πάλι εδώ είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στην προηγούμενη μας συνάντηση και έχω μάθει αρκετά και για εσάς. Η Κερίνια λοιπόν είναι μια πόλη η οποία την έζησα και εγώ, γιατί είμαι Κερινιώτης, από χωριό της επαρχίας Κερίνιας, όμως ήταν η πόλη που σχεδόν κάθε Κυριακή βρισκόμουν εκεί και την νιώθω σαν πόλη δική μου. Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε εσείς που είστε ο Δήμαρχος Κερίνιας μιας κατεχόμενης πόλης όπως αυτή της Κερίνιας. Κύριε Παναγή, πρώτα να σας ευχαριστήσω που μας έχετε καλέσει. Η απάντηση στο ερώτημα σας είναι ένα τεράστιο βάρος, μια τεράστια ευθύνη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχα εκλεγεί ήταν τέτοιες που κάνουν αυτή την ευθύνη ακόμα πιο, αν θέλετε, επιτακτική και μάλιστα μέσα σε πολύ περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγομαι δήμαρχος στην Κερίνια. Η δημαρχία είναι πενταετής. Ο Δήμος Κερίνια σήμερα έχει περίπου 5.000 δημότες, τους οποίους αναζητώ, γιατί το κράτος μας έχει αφήσει μόνο τους εκπατρογωνίας δημότες. Mm-hmm. Είναι κάπου 2.836 και αναζητούμε τους εκμητρογωνίας κερινιώτες, τους κερινιώτες εκ περιουσίας και επίσης τους κερινιώτες δεύτερης, τρίτης γενιάς, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα θέματα διαφέρουν από τα θέματα που ίσως να αντιμετωπίζουν οι Δήμοι που έχουν τον υλικό τους κόσμο. Επομένως, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ένα τεράστιο βάρος ευθύνης, mm-hmm, για να πάρουμε κερινιώτες πίσω στην Κερίνια. Αυτός, ωραία, είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η επιστροφή. Πώς γίνεται λοιπόν, πώς λειτουργεί το θέμα αυτό, η προσπάθεια, πώς μπορεί να μπει σε εφαρμογή και να έχει αποτελέσματα? Το πρώτο που πρέπει να εγκατασταθεί στο σύστημα λειτουργίας μας είναι σύστημα αξιολόγησης επιστροφής. Mm-hmm. Χωρίς να αξιολογούμε την επιστροφή, όπως θα είδατε, μέχρι σήμερα έχουν περάσει 39 χρόνια. Λόγω της ανυπαρξίας αξιολόγησης δεν αισθανόμαθα και πολύ ένοχη, γιατί δεν έχει επιστρέψει κανείς. Mm-hmm. Φυσικά είναι πολύ εύκολο, λέμε, ότι όλα φταίει η Τουρκία και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Αυτό το πράγμα, εγώ το βρίσκω μια σωστή και πραγματική δικαιολογία από τη μια, αλλά δεν ικανοποιεί τη δική μας πλευρά. Το να λέμε ότι η Τουρκία είναι εκεί και δεν μετακινείται από τις θέσεις της, είναι ένα πράγμα. Το τι κάνουμε εμείς είναι άλλο πράγμα, διαφορετικό. Εμείς οφείλαμε από το 1974 κάθε χρόνο να αξιολογούμε το τι κάνουμε. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχουν τρόποι που στα μικρά
δημαρχία και πρέπει να σας πω και πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές ότι και οι τηλεθεατές μας ότι τα δημαρχία και τα εννέα τόσο της Ακανθούς όσο και της Κερίνιας και τα υπόλοιπα εργάζονται με ένα άτομο μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Δεν έχουν την διάρθρωση που θα τους επέτρεπε να κάνουν πολύ πιο σοβαρή δουλειά. Επομένως βασίζονται πάνω σε εθελοντική εργασία των δημοτών, της ομογένειας αν θέλετε, και όλοι αυτοί. Επομένως, κριτήρια επιστροφής, ποια θα μπορούσε να ήταν. Πρώτα-πρώτα, πόσοι αριθμητικά κριτήρια. Πόσοι έχουν επιστρέψει στην Κερίνια, στην Ακανθού, στην Κυθρέα, στο Βαρόσι, στο Μόρφου. Mm-hmm. Πόσοι έχουν επιστρέψει. Το δεύτερο, πόσους καινούργιους βιωματικούς πρόσφυγες έχουμε παράξει. Ναι. Όλοι μας έχουμε παράπονο. Τα παιδιά των προσφύγων και όλοι οι άλλοι. Τι αισθάνονται τα παιδιά μας. Αισθάνονται όπως αισθάνομεθα εμείς. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Mm-hmm. Τους έχουμε πάρει να δουν τη γη των πατέρων τους. Έχουν πάρει χώμα από το χωράφι του παππού να φυλά. Έχουν γράψει πάνω από το κρεβάτι τους τι έκανα σήμερα για το Σιχαρί, για την Κυθρέα, για την Κερίνια. Ούτως ώστε την ώρα που το παιδί πάει να κοιμηθεί και είναι 6 χρονών και βλέπει απέναντι του την πινακίδα που το ρωτά τι έκαμε σήμερα για να επιστρέψει στο Σιχαρί, κάτι θα αισθάνεται. Ύστερα, πόσες εκκλησίες έχουμε αναστηλώσει. Πόσους κακούργους κλεφταράδες έχουμε πιάσει με εικονίσματα στην Ολλανδία, στο Λονδίνο, στη Νέα Νιόρκη. Πόσα κημητήρια έχουμε αποκαταστήσει ούτως ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να πάνε και να βάλουν ένα λουλούδι στον τάφο του παππού. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα και θα μπορούσαν να είχαν μπει προκαιρού ούτως ώστε να νιώθουμε στο σκαμνί συνεχώς και να είμεθα εξαναγκασμένοι να δουλεύουμε πραγματικά για την επιστροφή. Με το να σας μιλώ στην τηλεόραση εγώ και να σας λέω χοντρά και παχιά λόγια περί επιστροφής και λοιπά, δεν βγαίνει τίποτα. Όμως είναι και αυτό μια προσπάθεια ενημέρωσης, κύριε Δήμαρχε, είναι απαραίτητο να γίνεται. Σίγουρα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, σχετικό με αυτό. Εσείς είπατε ότι έχουμε κάνει μια αξιολόγηση, έχουμε ρωτήσει, έχουμε μάθει. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση πόσοι από τους ερωτηθέντες, αν θέλουν να επιστρέψουν, έδωσαν την απάντηση «Ναι, θέλω». Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από τους παλιούς ή τους πιο νέους. Σαν τεχνοκράτης που είμαι ναυπηγός και όχι πολιτικός, δεν δέχομαι να σας πω αριθμούς αν δεν έχω επιστημονική ανάλυση. Mm-hmm. Διαισθητικά μπορώ να σας πω ότι έχουμε τρεις κατηγορίες προσφύγες. Μάλιστα. Η πρώτη κατηγορία των προσφύγων είναι αυτή που επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω όταν η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει. Η δεύτερη κατηγορία... Που είναι όνειρο άπιαστο αυτό, νομίζω, κάτι. Είναι στατιστικός, θα έλεγα, ιστορικός, σε 307 χρόνια ενδεχομένως να γίνει. Πιθανό. Η δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι λένε, εγώ επιστρέφω πίσω, μην ξεχνάτε ότι μιλάτε με Κερινιώτη. Ναι, ναι. 7 ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας από την αρχή έχουν μπει. Οι Κερινιώτες επιστρέφουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Επομένως, αντικρίζω το ερώτημά σας από αυτήν την πλευρά. Μάλιστα, ναι, ναι. Και λένε, εμείς εντάξει, είμεθα έτοιμοι για την πατρίδα, για το καλό της πατρίδας, να επιστρέψουμε πίσω στην επαρχία της Κερίνιας. Εφόσον και οι ηγέτες το υποστηρίζουν αυτό. Εφόσον οι ηγέτες το έχουν επιβάλει αυτό και η τουρκική κατοχή και η δύναμη της Τουρκίας το έχουν επιβάλει αυτό, είμαι θα διατεθειμένοι να επιστρέψουμε όμως μετά τη λύση του Κυπριακού και όταν θα φύγουν όλα τα τουρκικά στρατεύματα, οι έπικοι και να έχουμε όλα μας τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Mm-hmm. Και η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία η οποία λέει ότι εμείς δεν είμαι θα διατεθειμένοι να τους αφήσουμε ούτε έναν χιλιοστό του εδάφους μας και θέλουμε να επιστρέψουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να μας εκκενώσουν τα σπίτια μας και να πάμε και δεν πειράζει αν πάμε κάτω και φανταστείτε τι μου λένε, κάτω από τουρκική σκλαβιά. Μάλιστα. Εμείς είμαι θα διατεθειμένοι να πάμε τώρα. Αριθμούς, μου ζητάτε αριθμούς. Ναι. Πολύ χαμηλό ποσοστό είναι αυτοί που θέλουν
να πάνε να ρισκάρουν, να ρυψοκινδυνεύσουν και να επιστρέψουν τώρα, αμέσως. Mm-hmm. Πιο μεγάλος αριθμός είναι η δεύτερη κατηγορία, η οποία επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω, έστω υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, αλλά μετά τη λύση του Κυπριακού, με την ασφάλεια τους, ναι. με όλα τα δικαιώματα τους κατοχυρωμένα κλπ. Εφόσον θα υπάρχει η λύση. Ναι. Η, τρίτη, ναι. η άλλη κατηγορία που είπαμε, όταν θα κυματίζει η Γαλανόλευκος, είναι πιο μικρή κατηγορία. Mm-hmm. Αυτή είναι, αν θέλετε, η κατανομή. Ναι. Αριθμούς όμως λυπούμε. Ναι. Αν δεν έχει γίνει κάποια μελέτη, δεν μπορώ να σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, θα επιστρέφατε προσωπικά εσείς? Προσωπικά εγώ θα επέστρεφα τώρα μόνος μου. Ναι. Θα κοίταζα, θα έβλεπα την κατάσταση και μετά θα έπαιρνα το υπόλοιπο της οικογένειας. Και όταν λέμε επιστρέφω πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι επιστρέφω πίσω πού? Σε ένα σπίτι κενό. Λείπουν πόρτες, λείπουν παράθυρα. Θα χρειαστεί επισκευή. Θα είμαι αναγκασμένος εγώ να πηγαίνω, έρχομαι στην Κερίνια για τα επόμενα 1-2 χρόνια, μέχρι να μπορέσω να φτιάξω ξανά το σπίτι. Υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Σας το λέω αυτό, διότι ο παραπάνω κόσμος νομίζει ότι θα πιάσει τα έπιπλα του και να τα πάει. Όχι, δεν είναι αυτό που εννοώ. Θα πάει το Σαββατοκυριακό του ή το άλλο Σαββατοκυριακό. Κύριε Δήμαρχε της Αγαθούς, εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Δηλαδή, υπάρχει και από την πλευρά σας, οι δημότες της Ακαρνθούς έχουν αυτή την άποψη, συμμερίζονται αυτά τα τρία διαφορετικά? Σίγουρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι σε μια προχωρημένη ηλικία θα ήταν, θα έλεγα, πιο αποδεκτικοί σε μια τέτοιου είδους λύση. Οι νέοι όμως όχι. Οι νέοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στις ελεύθερες περιοχές, μέσα σε συνθήκες δημοκρατίας και ασφάλειας, δεν θα δεχόντουσαν να πάνε υπό τουρκική κατοχή. Δεν λέω τουρκοκυπριακή διοίκηση, γιατί είναι διαφορετικό η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα πλαίσια ενός ενωμένου κράτους. Που μιας και αποδεχτήκαμε την Ομοσπονδία όπως την αποδεχτήκαμε, εγώ θα έλεγα κακώς, γιατί ήταν πολύ πρόωρο να δεχτούμε την έννοια της Ομοσπονδίας εκείνες τις εποχές, αλλά αν είχε το σωστό περιεχόμενο, ελεύθερη διακίνηση, κατοχή περιουσίας, νομή περιουσίας, αυτό θα ήταν διαφορετικό. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έκτρωμα εκεί, θα το έλεγα έκτρωμα και θα έλεγα είναι επιηγής η φράση, ναι. που κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά. Είναι ο στρατός, είναι η κατοχική Τουρκία. Οι Τουρκοκύπροι είναι πολίτες δεύτερης διαλογής. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι υποφέρουν και αυτοί mm-hmm. πολύ, διότι εμείς ζούμε σε έναν δημοκρατικό καθεστώς. Οι Τουρκοκύπροι όμως αισθάνονται την κατοχή, διότι δεν υπάρχει κοινότητα, η κομμόπολη, η πόλη, που τα 60 με 65 και 70% να μην είναι έπικη. Αυτή είναι το δόγμα Ντεχτάς. Mm-hmm. Παντού πλειοψηφία οι έπικοι. Οι έπικοι δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν που λέμε και εννοούμε και κατανοούμε πολιτισμός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στα βάθη της Ανατολίας. Δηλαδή δεν μπορείς με αυτούς τους ανθρώπους να ζήσεις. Είναι το πρώτο στο θέμα, είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει ασφάλεια, τότε λέει και ο συνάδελφος ο Γλάφκος, την επόμενη μέρα μπορούμε να βρεθούμε σκοτωμένοι, μπορεί να βρεθούμε... Επομένως, κύριε Δήμαρχε της Ακαρνθούς και της Κερίνιας, το πιο σημαντικό είναι να φύγουν τα κατεχόμενα στρατεύματα. Τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι πρέπει να πάνε από εκεί που ήρθαν. Και πέραν τούτου είναι σαν Κύπροι που ζουν στην Αγγλία. Σίγουρα. Ναι, μεν, η ιδιοκτησία, έχουν τα πάντα, η ελεύθερη διακίνηση και όλα αυτά υπό μια κυβέρνηση διαφορετική. Έτσι είναι. Αν πραγματικά φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, τότε θα μπορέσει να υπάρξει. Και να υπάρχει εγγύηση από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπήκαμε για σκοπούς ασφάλειας. Όπως είναι δυνατόν να μπορώ να πάω να ζήσω σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, πιθανόν και στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, εάν η Τουρκία ακολουθήσει τον χάρτη και μπει στην Ευρώπη, και να μην μπορώ να πάω στην Ακαθούνα από τη Λευκοσία? Τι λύσεις είναι αυτή, ας πούμε, ή στην Κερίνια, ή στη Μόρφου? Εν συντομία και τους δυο να σας ρωτήσω και να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φέρει κάτι καλό και έχει, ας πούμε, δώσει στην Κύπρο
μία έτσι ευκαιρία να πιστεύει ότι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο προς την απόκτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτά που μίλησα προηγουμένως. Πιστεύετε ότι μπορεί, είναι δυνατό, ας πούμε, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα θετικό στοιχείο. Αντιλαμβάνεστε τι θα συνέβαινε σήμερα με τις καταστάσεις που έχουμε εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι κάποιος που πιστεύω ότι, για παράδειγμα, η σημερινή οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει κάθετα το Κυπριακό, που θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί εάν η οικονομία μας ήταν ζωντανή και δυνατή. Αυτό που έχει πλήξει την Κύπρο δεν είναι κάτι που μας το έφεραν από τον Άρη ή το Φεγγάρι ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, εμείς το δημιουργήσαμε και όσο εξακολουθούμε να κατηγορούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας για αυτό που μας συνέβη, ουδέποτε δεν πρόκειται να ορθοποδήσουμε. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί, είναι ένα γερό στήριγμα, ακόμα και στην πολιτική αρένα. Εμείς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε πιο σωστά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία, έστω και αν υπάρχουν παλινδρομήσεις, θέλει, ισχυρίζεται, να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το θέλει αυτό, τότε πρέπει να εφαρμόσει κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα που επιβάλλονται. Πρέπει να προσαρμοστεί κατά μάλιστα γενική. Επομένως, μια επιστροφή στα σημερινά κατεχόμενα δεν μπορεί να είναι για πάντα μακριά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ούτε και θα επιτραπεί να παραμείνει μακριά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι γι' αυτό που εγώ έχω την αντίληψη ότι δεν πρέπει να περιμένουμε. Εξάλλου η Τουρκία δεν θέλει να φύγει το στρατό της από εκεί για να μην πάμε εμείς από εκεί. Ναι. Θέλει να μείνουμε έξω εμείς. Το δείχνει με όλα τα σχέδια, όλες τις προτάσεις που επιβάλλει. Εμείς καθόμενοι και μην λαμβάνοντας καθόλου υπόψη τον χρόνο, νομιζόμενοι ότι θα ζούμε αιώνια, περιμένουμε να σταματήσει η Τουρκία να γίνεται αδιάλλαχτη. Έχουμε δοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν έχει σταθεί εκεί που έπρεπε. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην ξεχνούμε ότι το να είμαι εγώ στην Κερίνια και ο αγαπημένος μου ο Σάββας να είναι στην Ακαθού, έχει έναν εκ των τριών εγγυητών που έχει μεγάλη ευθύνη. Και σήμερα, ιδιαίτερα με την Τρόικα που όλοι κυνηγούν τους εγγυητές, υπάρχει η Αγγλική κυβέρνηση η οποία έχει εγγυηθεί το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και they should have intervened to reinstate the Constitution of the Republic of Cyprus. Yeah. Έτσι λέει το Σύνταγμα που ήδη μας έδωσαν. Yes. Επούντους. Είναι 39 χρόνια. Yeah. Επομένως, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια έχουν τεράστια ευθύνη να πιέσουν την Τουρκία που είναι άκουσον εγγύητης, τουλάχιστον να εφαρμόσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπε και ο Σάββας, η τεράστια πλειοψηφία των προσφύγων θα επέστρεφε πίσω, νοουμένου όμως ότι υπάρχει ασφάλεια, κατοχυρωμένη, όλα τους τα δικαιώματα κατοχυρωμένα σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Επομένως, η απάντησή σας ναι, η ευρωπαϊκή παράμετρος βοηθά, είναι εκεί, και αυτό στέκει επάνω μας να το αξιοποιήσουμε σωστά. Ναι, να μην περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει και εμείς να κάνουμε κινήσεις. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Σαββίδη. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι για οικονομικούς λόγους, και αυτό απεδείχθη. Για πολιτικούς μάλλον. Ήταν η καλύτερη, ίσως από απόψεως οικονομία, από τις χώρες της υποένταξης τότε που έμπηκαν στις 10. Μπήκαμε για πολιτικούς λόγους, για να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή μας προοπτική. Και είναι αλήθεια ότι ο Κύπριος πολίτης τώρα αισθάνεται πιο ασφαλής από ότι πριν το 2004 που μπήκαμε στην Ευρώπη. Γιατί από το 2004 δεν είναι πια μόνο Κυπριακή Δημοκρατία που κατακρατεί η Τουρκία, αλλά και ευρωπαϊκό έδαφος. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ότι είναι το έδαφος της Ευρώπης που κρατά και ιδιαίτερα η Αγγλία, η εναμαρτίες γυράσασα γυρεάλ βιώνα. Διότι
η ποντιοπειρατική της ας πούμε, θέση δεν βοηθά στην επίλυση του Κυπριακού. Ή μπορεί να συμβάλλει θετικά στην επίλυση του Κυπριακού ή πρέπει να πάρει τις βάσεις της και να φύγει. Μάλιστα. Δεν δικαιούται να είναι à la carte. Αυτό κάνει μέχρι στιγμή. Όπως προτιμά δηλαδή. Ναι. Το άλλο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης για την Τουρκία. Ναι, μεν βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Ευρώπης, όμως δεν νομίζω να γίνει εύκολα ευρωπαϊκή χώρα, εάν δεν λύσει το Κυπριακό, εάν δεν αναγνωρίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν δεν αποδεχτεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας που μιλά για αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας κτλ. Όμως, φεύγοντας από εδώ και θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα, παρότι αυτές οι μέρες είναι μαύρες επέτη για την Κύπρο και τον Κυπριακό Ελληνισμό και ο συνάδελφος ο Γλάφκος και εγώ αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρον τιμής σε αυτούς που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και την νομιμότητα τις 15 του Ιούλη, αλλά και στις 20 του Ιούλη που πήγαμε όλοι στον πενταδάχτυλο για να περισσώσουμε ό,τι μπορούσαμε να περισσώσουμε με την τουρκική εισβολή. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η νέα ευλογία, μου επιτραπεί να την αποκαλέσω, η εξέβρεση αυτών τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων, ίσως να αλλάξουν, να έχουν αναβαθμίσει το γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα ωφελέσει όχι μόνο την Κύπρο, όχι μόνο τις γειτονικές χώρες, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την ίδια την Τουρκία. Και εάν το καταλάβουν αυτό το πράγμα, μπορούμε όλοι μαζί να έχουμε μία συνεκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι ξανά απελευθερωμένη από τα τουρκικά στρατεύματα. Δεν μπορεί να έχει βλέψεις η Τουρκία, ούτε και οι Τουρκοκύπροι. Ενώ όσο δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την νόμιμη κυβέρνηση, και πιστεύω ότι θα το δείξουν αν κάνουν έναν βήμα καλής θέλησης. Και το βήμα της καλής θέλησης, το πρώτο που έχουν να κάνουν για την δημιουργία εμπιστοσύνης, είναι η παράδοση της αμοχώς του, δηλαδή να εφαρμόσουν όχι τίποτε παραπάνω από το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και θα δείξουν οι Τούρκοι ότι πράγματι έχουν διάθεση να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό. Οι Τουρκοκύπροι έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουμε εμείς, όχι όμως κάτω από την κατοχική πόρτα της Τουρκίας. Μέσα σε έναν καθεστώς, και είπα, παρότι δεν είναι η καλύτερη λύση, αφού την αποδεχτήκαμε την Ομοσπονδία, αλλά με το σωστό περιεχόμενο. Μάλιστα. Να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, να υπάρχει ιδιοκτησία και να υπάρχει νομή. Και πάνω απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη στηρίζεται στον πυλώνα της διαφορετικότητας. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, τις θρησκείες τους, τις φυλές τους, την καταγωγή τους. Και σε αυτήν την πατρίδα μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά, μακριά από στρατούς κατοχής και επίκους. Να αρπάξω ακόμα λίγο χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να ακούσω από εσάς. Να πω, παραμένω σε εσάς κύριε Σαββίδη, και θέλω να μου πείτε με λίγα λόγια για την εμπειρία σας και την άποψή σας όσον αφορά αυτές τις σχετικές εκδηλώσεις που γίνονται και αν εσείς με τις επαφές σας περνάτε αυτά τα μηνύματα στους ανθρώπους που πρέπει να τα δεχτούν, να είναι αποδέχτες οι οποίοι θα προωθήσουν αυτά τα θέματα. Επειδή εκτός από πρόσφυγας υπήρξα και απόδημος από το 1975 μέχρι το 1982 που ήρθα μετά την προσφυγοποίησή μου και ηρίστω εμπαρόντων να αναφέρω ότι υπήρξα και από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΚΕΚΑ τότε με τον accountant τον Χρήστον τον Κουπάρη της ΕΚΕΚΑ, της Επιτροπής Κατεχομένων Αγγλίας και έζησα από κοντά. Βλέπω ότι αυτό που αναφέρετε και στον πρόλογο σας είναι πιο γνήσι και ανεπιτίδευτη η παροικία της Αγγλίας και οι άλλες παροικίες, διότι έμειναν με εκείνη την καθαρή, την ακομμάτιστη Κύπρο που απέπνεεν έτσι μια αναγνότητα. Σήμερα δυστυχώς όχι μόνο έχουν πολιτικοποιηθεί, έχουν κομματικοποιηθεί σχεδόν τα πάντα. Πιστεύω ότι η παροικία μπορεί, ίσως να μπορούσε και περισσότερο, ίσως πρέπει να εμπλακούν και νέοι άνθρωποι που γνωρίζουν την καινοτομία, που γνωρίζουν την τεχνολογία.
με επαφές, με άσκησης πάνω στο κοινοβούλιο, παρότι την πολιτική της Αγγλίας την χαράσει το FCO. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι μπορεί και η Αγγλία να αλλάξει. Και τώρα με ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει και ενεργειακός παίχτης πρώτης διαλογής και οι Αμερικανοί έχουν συμφέροντα σε αυτήν την πιο ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Mm-hmm. Η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή είναι ένα ανηφαίστειο. Mm-hmm. Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει και σαν δημοκρατική χώρα μια παγκόσμια σταθερά. Πιστεύω ότι κάνουν αυτό που πρέπει, μπορούσαν να γίνουν περισσότερο. Χρειάζονται ίσως και μεγαλύτερη στήριξη από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και οι αντικατοχικές εκδηλώσεις, το μήνυμα που έχουν να περάσει, είναι ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν μπορούμε να δεχτούμε τα τελεσμένα της κατοχής. Και δεν υπάρχει ελληνοκυπριακό χέρι που θα βάλει την υπογραφή του για να δοθεί μια λύση που θα αποτελέσει την απαρχή της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκείνη η σημαία που υψώσαμε χθες στο Θέατρο Τέχνης, εκεί στο Φίλτα των Κύρων Ευγενίου, είναι το σύμβολο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Μάλιστα. Γιατί έχουμε την ελληνική σημαία που είναι η καταγωγή μας, οι παραδόσεις μας κτλ. Αλλά το σύμβολο του Κυπριακού κράτους είναι η αποκατάσταση αυτή της σημαίας. Αυτή η σημαία πρέπει να εγκατασταθεί, να θρονιαστεί απάντα στο κάστρο της Κερίνιας, που θα σημαίνει είναι το σύμβολο της απελευθέρωσης από την κατοχική Τουρκία. Και όπως είπα και χθες στην ομιλία μου, και η ελληνική σημαία στους σταυρούς των εκκλησιών μας, γιατί εδώ και 30 αιώνες κατοικούν και Έλληνες, να μην πω μόνο Έλληνες, αλλά και χριστιανοί από το 45 μετά Χριστό, με την κάθοδο του Παύλου και του Βαρνάβα στην Κύπρο. Άστε. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε της Κερίνης, να κλείσω μαζί σας και έτσι, επειδή αναφερθήκε ο κύριος Σαββίδης και στους νέους και θέλει η επιθυμία του κυρίου Σαββίδη και η δική σας ομιλία και στην προηγούμενη συνάντησή μας, να ακούνε και οι νέοι και να συμπράττουν και οι νέοι, να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Ένα δικό σας μήνυμα, μια άποψη δική σας όσον αφορά αυτές τις εκδηλώσεις και πώς οι νέοι μπορούν να ενταχθούν και τι μπορούν να κάνουν. Όπως είχα πει και προηγουμένως, οι νέοι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή σήμερα στην Κύπρο ιδιαίτερα, διότι τελειώνοντας το πανεπιστήμιο αναζητούν πλέον επιβίωση, ούτε καν εργασία, προσπαθούν να επιβιώσουν. Επομένως, ο χρόνος τους είναι πολύ περιορισμένος, τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους εξαιρετικά δύσκολα, αλλά όσο αφορά τις δικές μας ευθύνες σαν μικρή δήμη με ένα άτομο προσωπικό, οι νέοι έχουν να επιτελέσουν τεράστιο έργο σαν εθελοντές, χρησιμοποιώντας το Facebook, το Twitter, όλα τα υπόλοιπα που επιβάλλει σήμερα το διαδίκτυο μέσω της τεχνολογίας, η εξέβρεση των χαμένων πολιτών μας, συμπολιτών μας, δεύτερης, τρίτης γενιάς. Υπάρχουν πρόσφυγες που μένουν στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη. Όλοι αυτοί σιγά σιγά σταδιακά, έχοντας σαν πυρήνες τα νέα δημαρχία τα προσφυγοποιημένα, μπορούν σταδιακά να μαζευτούν και μετά να ξεκινήσει μια ειρηνική, αν θέλετε, επίθεση. Mm-hmm. Εφόσον υπάρχουν τα οδοφράγματα και τα οποία μας αφήνουν να περνούμε, πρέπει και εμείς αυτή την κίνηση που έκαναν τότε τον Απρίλιο του 2003 οι Τούρκοι για τα δικά τους τα συμφέροντα, όπως κάνει ένας παλαιστής του τζούτο, να την αξιοποιήσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Η εισχώρηση μέσα στα κατεχόμενα και η δημιουργία βιωματικών καινούργιων ακαθιωτών, κεριμνιωτών, βαρισιωτών, μορφητών κλπ. Αυτό θα είναι ένα καθήκον που θα μας ωφελέσει πάρα πολύ στα επόμενα στάδια της λύσης του Κυπριακού. Μάλιστα. Το να προσπαθούμε εμείς από μικρά δημαρχία που είμαστε να λύσουμε το Κυπριακό, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά στο δικό μας το επίπεδο υπάρχει απίστευτα μεγάλη πρακτική δουλειά να γίνει επί του εδάφους, προκαλώντας καθημερινά κόστος. Αν πάω εγώ να δω μια εκκλησία, να λειτουργήσω μια εκκλησία και δεν με αφήσει. Είναι κόστος εις τους τύπους. Όταν δεν με αφήσει και το καταγγείλω εκεί που πρέπει, προκαλώ κόστος στην κατοχή. Μάλιστα.
Κύριε Δήμαρχε της Κερίνιας και κύριε Δήμαρχε της Αγαντούς, σας ευχαριστώ. Εγώ θα κλείσω μια ευχή. Καταρχήν, εύχομαι πολύ σύντομα και του χρόνου, το 1914, να είναι ο χρόνος που οι σημαίες και οι καμπάνες της Αγαντούς και οι δύο να παίξουν, όχι μία μόνο. Εντάξει. Μακάρι. Και η κυπριακή σημαία να κυματίσει στο κάστρο της Κερίνιας και εγώ υπόσχομαι ότι με την πρώτη στο κατάστρωμα του καραβιού. Όχι μόνο αυτό, στο κατάστρωμα του καραβιού θα πούμε και αυτό, ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, αλλά εγώ υπόσχομαι ότι θα πάω εκεί στο Σιχαρί και θα χαλάσω από μόνος μου την σημαία. Μαζί. Μαζί, εγώ και εσείς. Λοιπόν, σας υπέρ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πάρα πολύ και κάθε επιτυχία εύχομαι στις προσπάθειές σας και ευχές πολλές για τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν και το καράβι της Κερίνιας, αυτό το καράβι που εσείς χτίσατε, να δέσει σε ένα ελεύθερο λιμάνι. Αυτό είναι. Της Κερίνιας. Πάρα πολύ. Της Κερίνιας. Κυρίες και κύριοι, καλοί φίλοι τηλεθεατές, μια πολύ σημαντική λοιπόν παρουσία των δύο δημάρχων, της Αγαντούς και της Κερίνιας εδώ. Τους υπέρ ευχαριστώ. Από μένα καληνύχτα σας και μην ξεχάσετε λοιπόν να τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή στις 8 το βράδυ με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καληνύχτα σας.